πώς είστε, τι κάνετε. Και εγώ το ίδιο. Θέλω να σας συγχαρώ για το πολύ επιτυχημένο σας ταξίδι στο Καστελόριο, το οποίο συνέπεσε και με μια υποχώρηση στις εθνικές κουρτίνες. Και εύχομαι αυτά τα ήρεμα νερά να διατηρηθούν. Αλλά αυτό που ξέρετε είναι κάτι που δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Επίσης, θέλω να σας πω ότι η κυρία της Ρόθα ήταν διπλά συγκινημένη αν γνώριζε ότι την επισκέφθηκε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια για μια πολύ επιτυχημένη επίσκεψη. Και ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι στο μέτωπο της πανδημίας, το οποίο όπως ξέρετε μας απασχολεί όλους, έχουμε πάρει μια σειρά από πρόσθετα μέτρα που αφορούν κυρίως την Αττική. Υπάρχει μια αλληλογισμένη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων. Τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι λογικά και ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Εξακολουθούμε να επιμένουμε πάρα πολύ στη χρήση της μάσκας ως το ένα οριζόντιο προστατευτικό μέτρο, το οποίο μπορεί να μας επιτρέψει να μην χρειαστεί να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα στο μέλλον. Και πιστεύω ότι όπως και στο παρελθόν, όταν αυξήσαμε την κλιμάκωση των μέτρων, έτσι και τώρα θα καταφέρουμε να ελέγξουμε και αυτό το διαφαινόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Θα σας πω επίσης ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επειδή βλέπω διάφορα στατιστικά τα οποία δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα, είναι απολύτως έτοιμο να αντιμετωπίσει την όποια έξαρση των κρουσμάτων και σε επίπεδο κρεβατιών και σε επίπεδο κρεβατιών που έχουν να κάνουν με μονάδες ιατρικής θεραπείας. Ούτως αλλιώς, μέσα στον επόμενο μήνα θα δίνονται καθημερινά αλλά και εβδομαδιαία στην διάθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα αρχίζονται περισσότερα καινούργια κρεβάτια ιατρικών, σύμφωνα πάντα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε θέσει, με την υποστήριξη των δωρητών, οι οποίοι με τόσο μεγάλη συγκίνηση είχαν ανταποκριθεί στα αιτήματα να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με μόνιμα κρεβάτια ιατρικής θεραπείας. Βρισκόμαστε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στα εθνικά θέματα, στη σχέση με τις γειτονικές χώρες και στο μέτωπο της πανδημίας. Είχα την ευκαιρία πράγματι στην επίσκεψή μου στο Καστελόριζο, που είχε ιδιαίτερα συγκινητικό χαρακτήρα και για μένα, να διαπιστώσω την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα, αλλά και το υψηλό αίσθημα πατριωτισμού των κατοίκων. Η κυρά της Ρο, το πνεύμα της, νομίζω ότι ζει εκεί, συνεχίζει να υπάρχει. Στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, περνάμε μια δύσκολη περίοδο μετά από μια έντονη κλιμάκωση με προκλήσεις και απειλές και εμπριστική συχνά ρητορική εκ μέρους της τουρκικής ηγεσίας, δείχνει να υπάρχει μια ευκαιρία για ουσιαστική αποκλιμάκωση. Οι διπλωματικές κινήσεις και οι πιέσεις από τους συμμάχους μας οδήγησαν σε αυτή την κίνηση, ενδεχομένως προς αυτή την κατεύθυνση εκ μέρους της Τουρκίας. Θα δείξει βέβαια το μέλλον. Νομίζω ότι είναι καιρός η τουρκική ηγεσία να αντιληφθεί ότι με τις προκλήσεις και τις απειλές δεν μπορεί να ειδογηθούν τα πράγματα πουθενά και ότι μόνο η διπλωματία και ο διάλογος είναι ο δρόμος, ο σεβασμός στη διεθνή νομιμότητα και στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Όπως αναφέρατε κι εσείς, και το μέτωπο της πανδημίας αλλά και του προσφυγικού μεταναστευτικού είναι ανοιχτά και πολύ κρίσιμα και βαρύς ο ρόλος για αυτούς κυρίως που τα διαχειρίζονται. Η ανοιχτή πληγή της Μόριας είναι μια διαρκής υπενθύμηση σε όλους μας και στην Ευρώπη, στο σύνολό της, ότι οι ευρωπαϊκές αξίες πρέπει να είναι εδώ όχι μόνο στα θέματα των οικονομικών κρίσεων, αλλά και στην ανθρωπιστική κρίση. Οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται κάποιες απαντήσεις, όχι δικαιούνται να παραμείνουν στο ευρωπαϊκό έδαφος, να μείνουν όσοι άλλοι πρέπει να γυρίσουν στον τόπο προέλευσής τους. Άκουσα ότι ετοιμάζεται ένα σχέδιο, αυτό το έχει ήδη αναγγείλει η αρμόδια επίτροπος για το τέλος του μηνός. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί θα βρούμε κάποιες ικανοποιητικές απαντήσεις. Σήκωσε πολύ μεγάλο βάρος, το έχετε σωστά πει και εσείς κατά την ανάληψη, η χώρα μας και ειδικά τα συγκεκριμένα νησιά. Και στο μέτωπο της πανδημίας θέλω να ελπίζω ότι θα ξαναβρούμε όλη τη συνέπεια και την υπευθυνότητα που δείξαμε στην πρώτη περίοδο
είναι ανησυχητικά λίγο ακριβώς τα στοιχεία της χαλάρωσης. Ήταν το καλοκαίρι, ήταν η μεγάλη πίεση από το χειμώνα που προηγήθηκε. Ας θυμόμαστε πάντα όλοι ότι δεν μπορεί η επίκληση ελευθερίας μας να οδηγεί στο να βάζουμε σε κίνδυνο τους γύρω μας το κοινωνικό σύνολο. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό για όλους. Έχετε απόλυτα δίκιο να στέκεστε σε αυτήν την λεπτή ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ευθύνης, την οποία εξάλλου και εσείς και με την προηγούμενη ιδιότητά σας είχατε κληθεί πολλές φορές να ερμηνεύσετε. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι και αυτή τη φορά η ελληνική κοινωνία αλλά και η ελληνική πολιτεία θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και θέλω να τονίσω ότι παρά την αύξηση των κρουσμάτων, η Ελλάδα εξακολουθεί και στη διαχείριση του δεύτερου κύματος να τα καταφέρνει καλύτερα από σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή την επιτυχία λοιπόν θα την διαφυλάξουμε και μέχρι που να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, που δεν θα είναι άλλη από το εμβόλιο ή από μια τελείως αποτελεσματική θεραπεία, θα διατηρήσουμε την οικονομία μας ανοιχτή με τις ελάχιστες δυνατές εκπτώσεις και παραχωρήσεις που όλοι πρέπει να κάνουμε για να διαφυλάξουμε την υγεία όλων των συμπολιτών μας και των ασθενών μας, αλλά και για να επιτρέψουμε στη χώρα να ανασάνει οικονομικά. Και είμαι σίγουρος ότι αυτήν την ισορροπία θα μπορέσουμε να την λεπτή ισορροπία, αλλά αναγκαία να κρατηθεί.